εις τη λέει, και εμεί θα σας πληρώσουμε και εσένα και τον Πιλάτο και αμερίνους ημάς αφήσουν. Πόσο σαφρό είναι αυτό το επιχείρημα εναντίον της Αναστάσεως, φαίνεται από το εξής. Ποιοι κλέψαν το σώμα, οι μαθητές, οι φοβισμένοι, οι τρομοκρατημένοι, οι κλεισμένοι μέσα στο υπερό και αμπαρουμένοι, φοβούμενοι μήπως η μανία του ξεσπάσει εναντίον του, αλλά ας πούμε ότι πήραν το θάνατο. Πώς αντιμετώπισαν, η στρατιώ του λένε είναι κοιμωμένο, ημών κοιμωμένο. Μα όταν κοιμάται ένας άνθρωπος, πώς ξέρει τι γίνεται γύρω του. Ας υποθέσουμε όμως ότι ήταν κοιμισμένοι. Επήραν το σώμα, αλλά το σώμα του Χριστού το είχαν τυλίξει με σεντόνι, το οποίο το είχαν βρέξει με 30 κιλά άρωμα. Κόλλησε κολλητικό υφάρμα για να αποκολλήσουν το σώμα του Κυρίου και να τον βγάλουν, γιατί το σεντόνι βρέθηκε ολόκληρο εκεί. Θα χρειαζόταν πολύ χρόνο. Πολλά λοιπόν είναι εκείνα, αλλά το τελευταίο. Ωραία. Όλα αυτά τα υπερέβησαν. Τι το έκαναν το σώμα του Κυρίου. Ένα πεθαμένον άνθρωπο, τι μπορούσε να τους δημιουργήσει. Πέφτει λοιπόν σαν ιστός αράχνης η θεωρία της κλοπής. Μεταγενέστερα, αυτό είναι την πρώτη μέρα της Αναστάσεως, πολεμείται η Αναγνώστευση με τη θεωρία της κλοπής. Λίγο αργότερα, επενοήθηκε η θεωρία της λιποθυμίας και της νεκροφανίας. Ότι ο Χριστός δεν πέθανε πάνω στο Σταυρό, υποθύμησε. Ή υπήρξε μία νεκροφάνεια. Και μέσα στην δροσερότητα του τάφου συνήλθε και αναστήθηκε. Μα η λιποθυμία δεν κρατάει πάνω από αυτή. Και η νεκροφάνεια, όταν ήταν μισοπεθαμένος και τον βάλουν μέσα στον τάφο, θα έσκαζε από ασφυξία. Έτσι λοιπόν και το επιχείρημα αυτό, το ότι πέθανε όμως ο Χριστός, το λένε οι ίδιοι οι εχθροί του. Μέσα στο Ευαγγέλιο βλέπουμε, όταν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος εζήτησαν από τον Πιλάτο την άδεια για να πάρουν το σώμα του Χριστού, γιατί είχε την εξουσία ακόμη ο Πιλάτος, εθαύμασε λέει, γιατί οι εσταυρωμένοι εζούσαν αναλόγως της ιδιοσυγκρασίας του, εζούσαν 24 και 36 ώρες. Ο Χριστός ζούσε περίπου 2 ώρες. Γύρω στις 5 επέθανε. Πώς? Όταν πήγαν λοιπόν και ζήτησαν, εθαύμασε λέει οι ίδιοι τέσσερι. Τόσο λόγοι δεν πέθανε. Αλλά να με βεβαιώσετε εσείς, έστειλε τον εκαθόταρχο, εκέντησε τον Ιησού Χριστό και παίρνει το πιστοποιητικό του θανάτου. Πού είναι λοιπόν η νεκροφάνεια, πού είναι η υποθυμία, όταν οι ίδιοι αντιπαλοί τους ομολογούν ότι επέθανε ο Χριστός σωματικά πάνω στο Σταυρό. Και προχωρεί η πολεμική. Επινοείται η θεωρία της φαντασιοπληξίας. Βάλε, οι γυναίκες είναι πολύ εύκολες στη φαντασιοπληξία. Φαντάστηκαν ότι ο Χριστός μένει μέσα στο περιβάλλον εκείνο το πρωινό και λοιπά. Ο δεσμός με τον Χριστό και τα γεγονότα και όλα όλα δημιούργησαν στη σκέψη των γυναικών την Ανάσταση. Φαντάστηκαν την Ανάσταση και τρέχουν στους μαθητά να τους ανακοινώσουν. Και να δείτε ότι αυτή η αντίληψη επεκράτησε πρώτα στους Αποστόλους. Εφάνισαν λέει ως ηλίρως τα ρήματα αυτό. Λιδωρία, φαντασιοπληξία, αν έφυγε για από εδώ. Εσύ, αναστήθηκε ο Χριστός και μάθηκε φαντασμένες και φαντασιοπληξία. Αλλά φανταξιόπλητος είναι ο Παύλος, φανταπληκτός είναι ο Ιωάννης, φανταπληκτός
όπλης είναι οι 10, πατακλιώσεις είναι οι 50, οι 500 στους οποίους παρουσιάστηκε επί 40 ημέρες ο Χριστός, όχι σαν φάντασμα, αλλά στην προσωπικότητα όπως ήταν, για να μιλήσει, για να φάει, για να μπει, για να φύγει κλπ. Πέφτει λοιπόν και αυτή η θεωρία της πανταπληκοψίας. Και πάμε σε μια άλλη που είναι απομίμηση μυθική. Ότι η ανάσταση του Χριστού είναι ένας μύθος, ένα παραμύθι. Και κατ' επίδραση παραμύθια τέτοια αναστάσεων νεκρών κλπ. Υπήρχαν στις εθνικές θρησκείες των ανατολικών λαών, των Αιγυπτίων, των Βαβυλωνίων κλπ. Από εκεί λοιπόν, από την ανάσταση αυτή των θεών των εθνικών, επενοήθηκε και ο μύθος της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν είναι παραμύθι. Για να δούμε όμως, η Εκκλησία πώς αντιμετώπισε αυτές ακριβώς τις επιθέσεις και πώς εστερέωσε την βεβαιότητα της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτός είναι ο Απόστολος Παύλος. Τα Ευαγγέλια θα μιλήσουν ιστορικά για την Ανάσταση του Χριστού. Με αδιάσυστα σημεία, ο Απόστολος Παύλος θα εμβαθύνει και με αδιάσυστα στοιχεία, λογικά, ιστορικά, αγιογραφικά, και θα το αποδείξει με τα εξής. Το πρώτο είναι οι γραφές και το λέμε στο πιστεύω. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς. Οι γραφές, αγαπητοί μου, είναι θεόπνευστα κείμενα, αδιάψευστα, και τα κείμενα οι γραφές, προφητείες και Ευαγγέλια, μιλάνε για την Ανάσταση. Οι γραφές λοιπόν μας βεβαιώνουν ότι ο Χριστός ανέστη. Το δεύτερο είναι οι εμφανίσεις. Ο Απόστολος Παύλος θα πει ότι εμφανίστηκε σε 2, σε 10, σε 50, σε 500 και τελευταία εμφανίστηκε και σε μένα. Ο Παύλος δεν είναι ούτε φαντασιόπληκτος, είναι εχθρός, ήταν πολέμιος, αλλά η εμφάνιση τον έκανε τη μεταστροφή εκείνη. Η πίστη στον Αναστάντα Χριστό, την ο ίδιος θα το τονίσει, όφθη καμή. Οι εμφανίσεις λοιπόν του Χριστού, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, είναι στοιχείο αποδεικτικό και αδιάσυστο της Αναστάσεως του Χριστού. Προχωρείτε. Λογικό τώρα τα επιχειρημάτια. Εάν ο Χριστός κατυπώθησε, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε κενό το κήρυγμα ημών. Δεν είναι περιεχόμενο το κήρυγμα της Αναστάσεως, όπου δεν αναστήθηκε ο Χριστός, δεν έχει κανένα περιεχόμενο. Συνεχίζει. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη σας είναι ματέρα. Σε τι πιστεύετε? Σε ένα πεθαμένο Θεό, σε ένα τίποτε άλλο. Άρα, το κήρυγμα μας, αλλά δεν έχει αυτή την αντίληψη ότι το κήρυγμα είναι αερολογία. Ούτε οι χριστιανοί είχαν την αντίληψη ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Προχωρεί. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε εγώ είμαι ένας ψευδομάρτυρας. Διότι κηρύττω ένα ψέμα, το ψέμα της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το παραδεχτώ ποτέ εγώ, ότι είμαι ψευδομάρτυρας, ούτε σε εσάς λέω ένα ψέμα. Και ακόμη, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε δεν θα αναστηθείτε κι εσείς. Η Ανάσταση είναι η βεβαιότητα και της δικής μας Αναστάσεως. Και προχωρεί. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε εγώ, Παύλος, γιατί υποφέρω και γιατί παραδίδω τη ζωή μου κάθε μέρα σε θάνατο προκειμένου να γεννήσω την Ανάσταση του Χριστού και τον Χριστό και τη σωτηρία σας.
Και εμείς θα μπορούσαμε σε αυτά που πάρουμε να προσθέσουμε. Θα προσθέσουμε ότι τα εκατομμύρια των μαρτύρων, ανδρών, γυναικών, πλουσίων, φτωχών, αρχόντων, μορφωμένων, αγραμμάτων κλπ. Τα εκατομμύρια γιατί εμαρτύρησαν, γιατί υπέστησαν αυτό τα φρικτά μαρτύρια για την Ανάσταση του Χριστού και για την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού και την δική του Ανάσταση. Έτσι βλέπει η Εκκλησία μας. Υπήρξε δυσκολία μεγάλη στους πρώτους Αποστόλους να κηρύξουν, όχι να κηρύξουν, να βοηθήσουν τους χριστιανούς. Υπήρχαν δύο δυσκολίες. Η πρώτη δυσκολία ήταν οι Εβραίοι, οι οποίοι δεν αναγνώρισαν τον Χριστό κλπ. Αλλά ο εθνικός κόσμος δεν μπορούσε να πιστέψει την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί? Γιατί πίστευε στους θεούς του και τους θεούς τους ξεχώριζε από τους ανθρώπους από την Αθανασία. Αυτό ήταν το διακριτικό των θεών. Οι θεοί δεν πεθαίνουν. Και όταν άκουσαν τον Παύλο, άκουσαν στην Αθήνα τον Παύλο να μιλάει για τον Χριστό που αναστήθηκε, χάρισαν τον Παύλο. Τι μας λες? Πέθανε ο Μιλάδη ένα πεθαμένο Θεό που αναστήθηκε. Πάρα. Φύγε από εδώ. Θεωρούσαν λοιπόν αδύνατο την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί ήσαν επηρεασμένοι από τη δική ίσως τη θρησκεία. Και η πολεμική εναντίον της Αναστάσεως του Χριστού συνεχίζεται με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Τη βέβαια, τη δασκαλία, με την άρνηση, με το θέατρο, Αθήνα παίρνεται θέατρο βλάστημα εναντίον του Ιησού Χριστού. Το ερώτημα μου αγαπητοί μου, πρώτα στον εαυτό μου και μετά σε εσά. Εμείς, την Ανάσταση του Χριστού, πώς τη βλέπουμε, πόσο τη γνωρίζουμε και πόσο τη ζούμε. Αυτά τα ερωτήματα θα μας απασχολήσουν. Σε λίγο θα κληθούμε να ακούσουμε την Ανάσταση του Χριστού. Και μετά φύγουμε. Τι πήραμε? Τι έγινε μέσα μας, άντε και του χρόνου, ο Πάμπος θα μας πει. Γνωρίστε την Ανάσταση του Χριστού. Ζήστε την Ανάσταση του Χριστού. Και γίνετε παιδιά της Αναστάσεως. Ωραία έκφραση. Χαρακτηριστική, εντυπωσιακή και πολύ διδακτική. Παιδί της Αναστάσεως σημαίνει η Ανάσταση είναι μητέρα μου που με γέννησε και που η Ανάσταση είμαι παιδί της Αναστάσεως. Και πρέπει και έχω τα χαρακτηριστικά της Αναστάσεως όπως το παιδί σου έχει τα χαρακτηριστικά της μητέρας ή του πατέρα. Παιδί της Αναστάσεως, παιδιά της Αναστάσεως. Τι είναι η Ανάσταση? Είναι ζωή. Η ζωή να είναι μέσα στην ψυχή. Τι είναι η Ανάσταση? Είναι χαρά, η χαρούμενη ζωή, η παιδιά της χαράς. Τι είναι η Ανάσταση? Είναι σωτηρία, η παιδιά της σωτηρία. Τι είναι η Ανάσταση? Είναι δόξα, επίγεια και αιώνια. Να είμαστε λοιπόν και εμείς παιδιά της Αναστάσεως, για να είμαστε παιδιά χρησμένα, χαρούμενα, ευτυχημένα, φωτισμένα, σοφισμένα, πιστά και η ζωή μας να λάβει και να δοξαστεί από τον απαρασπάντα ένδοξο Θεό. Θα ακολουθήσει η τελετή του φωτός, το φως που θα πάρετε είναι